Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με τις αλλαγές στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Παίρνουν τηλέφωνο, λένε πότε, τι αλλάζει. Στην πραγματικότητα είναι τεχνικού χαρακτήρα αλλαγές μετά από τον 1,5 χρόνο που λειτουργεί πλήρως το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε αυτόν τον 1,5 χρόνο πρώτον να το σταθεροποιήσουμε ως σύστημα. Δεύτερον, να αποκαταστήσουμε τη σχέση με τον πολίτη. Δηλαδή, ο πολίτης να καταλάβει ότι αυτά που του λέμε ισχύουν, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο δημόσιο. Τώρα λοιπόν είναι και η σειρά μας να ζητήσουμε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του δημοσίου προς τον πολίτη. Ακριβώς. Ακριβώς. Τις παραλήψεις και τώρα έρχεται ακριβώς. Η τελική αρχίζουμε, μορφή. Αρχίζουμε και γεμίζουμε τα κενά ή πετάμε άχρηστες διαδικασίες. Mm. Πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να μην ταλαιπωρεί το πολίτη. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αμέσως σου δίνει την απάντηση ναι, όχι, πότε πρέπει, περιμένεις να πληρωθείς και όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία. Οπότε οι αλλαγές ποιες είναι. Οι αλλαγές στην πραγματικότητα είναι κυριολεκτικά τεχνικού χαρακτήρα, εσωτερικά δηλαδή κυρίως. Φτιάχνουν μερικά πράγματα όσον αφορά το προφίλ του πολίτη, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί του και διάφορα τέτοια πράγματα. Δύο είναι οι βασικές. Η μία είναι ότι κανένα παιδί δεν θα είναι εκτός σχολείου. Mm-hmm. Και άρα ενεργοποιούμε πια τη διαδικασία που λέει ότι όλα τα παιδάκια που είναι σε σχολική ηλικία θα είναι στο σχολείο. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικό για μας. Έπρεπε πρώτα να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο ελέγχου αυτής της υποχρέωσης, γιατί είναι άλλο να το λες γενικά και άλλο να μπορείς να το ελέγξεις κιόλας. Και το δεύτερο είναι ότι όπως κάναμε ακριβώς και με τα ενίκια, κοιτάμε τώρα και το θέμα των παραχωρήσεων, των χώρων ανθρώπων, κυρίως συγγενών προς συγγενείς τους, προκειμένου να μπορέσουν να μην συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του νοικοκυριού, παρά το γεγονός ότι μένουν μαζί, παρά το γεγονός ότι όλοι μαζί προσπαθούν να περάσουν αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και γίνονται διάφορες, πώς να το πω τώρα, διάφορες παρασπονδίες στο θέμα της χρήσης των χώρων, άρα του αν μένεις μόνος σου και έχεις δικαίωμα να πάρεις τα 200 ευρώ του κοινωνικού εισοδήματος. Επομένως είναι τεχνικά τα θέματα. Πάμε και στο σημαντικό σε σχέση με τα σχολικά γεύματα από σήμερα. Πείτε μας σε πόσα σχολεία, τι ακριβώς, σήμερα, αν και αλλαγή υπάρχει με πέρσι. Κοιτάξτε, σήμερα καλώς εχόντων των πραγμάτων ξεκινάνε, αν δεν κάνω λάθος, 763 σχολεία. Ο στόχος είναι τα 950, νομίζω μέχρι την Πέμπτη θα έχουν μπει άλλα 90 και τα υπόλοιπα 90 την άλλη εβδομάδα. Έχουμε 3 χρόνια προγράμματος. Ο ένας ήταν πιλωτικός. Τα 2 είναι full. Αυτός είναι δηλαδή ο δεύτερος full χρόνος του προγράμματος. Έχουμε ήδη αύξηση 20% στα σχολικά γεύματα που δίνουμε. Έχουμε φτάσει σε 153.000 ημερήσια σχολικά γεύματα. Παρά το γεγονός ότι μας είπαν ότι είναι συσίτη, ότι θυμίζουν ούνρα, ότι είναι σκηνές από άλλες χώρες κτλ. Εγώ το χαρτοφυλάκιο, οι υπουργοί μου επιμένουμε. Πηγαίνετε σε ρεπορτάζ στα σχολεία που τρώνε. Πηγαίνετε σε ρεπορτάζ στους γονείς που είναι τα παιδιά κάτι τους το τρώνε. Οποίο συμβαίνει... Είναι κάτι το εξαιρετικό. Και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Είναι κάτι το εξαιρετικό. Στη Σκανδιναβία που τη θεωρούμε τόσο μπροστά, αυτό γίνεται. Την Ιαπωνία να δείτε. Έχουμε όλα τα παραδείγματα μπροστά μας, ακριβώς για να δείξουμε ότι είναι ένα μέτρο οριζόντιου χαρακτήρα. Απλά εμείς πάντοτε. Ξεκινάμε από το κάτω-κάτω-κάτω-κάτω σημείο της κοινωνικής πυραμίδας. Αναγκαστικά. Και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Πάντως είναι οριζόντιο μέτρο και θα πρέπει να συμπεριλάβει τουλάχιστον όλα τα παιδιά του Δημοτικού, πολύ σύντομα όπως έχουν δεσμευτεί, δηλαδή 500-600.000 παιδιά, το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα. Κύριε Καρέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.